έσχισε τον ουρανό της Λάρισας στο F-16 της ομάδας Zeus. Συνεχίστηκαν μέχρι το Σάββατο λοιπόν στο αεροδρόμιο της 110ης Πτέρυγας Μάχης οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας και του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους Λαρισαίων. Καθήλωσε τους πολίτες με τους άψογους σχηματισμούς του το F-16 της ομάδας Zeus στην 110η Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας. Ο έμπειρος πιλότος κέρδισε τον θαυμασμό σε μια επίδειξη που εντυπωσίασε και την οποία παρακολούθησαν Λαρισαίοι όλων των ηλικιών. Υπενθυμίζουμε πως το γεγονός τελείωσε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Επίσης, το πρωί του Σαββάτου έγινε επίδειξη τακτικών επίγειας άμυνας με χρήση στρατιωτικών σκύλων από την Δημηρία Κέρβερος στον χώρο έκθεσης της 110ης Πτέρυγας Μάχης. Αμέσως μετά ακολούθησε αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-16 Demo Team Zeus στην 110η Πτέρυγα Μάχης με πλήθος Λαρισαίων να τις παρακολουθεί. Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που έχασαν την ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστος Κέλλας. Σήμερα ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων όπου ο κόσμος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε ο διοικητής της Πτέρυγας Μάχης κ. Μιλτιάδης Παπαδάκης. Εθνικό έγκλημα για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Τόνους χρυσού αξίας πολλών εκατομμυρίων εξορίχθηκαν στην Χαλκιδική και πέταξαν στο εξωτερικό. Σε μια Ελλάδα που κυριαρχεί λοιπόν η αποκλειστική απασχόληση του τουρισμού και των μικρών επιχειρήσεων, η παραγωγική διαδικασία γενικά εδώ και πολλές δεκαετίες βρίσκεται σε πλήρη διάλυση, επηρεάζοντας τις δυνατότητες της χώρας μας που διώχνει τα παιδιά της στο εξωτερικό και βογγάει να αποπληρώσει το τεράστιο χρέος της. Οι πολίτες παραπονιούνται για κακοπληρωμένες δουλειές, ενώ ο κρατικός μηχανισμός αναζητά χρήμα για τις ανάγκες της χώρας σε όλους τους τομείς. Μία πηγή φυσικού πλούτου της χώρας μας είναι ο χρυσός που είναι αποθηκευμένος στο υπέδαφος της Χαλκιδικής εκατομμύρια χρόνια τώρα, ο οποίος ιστορικά χρηματοδότησε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή δραστηριοποιούνται ξένες εταιρείες που βγάζουν χρυσό, ο οποίος αυτή την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής δυσπραγίας είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος για κάθε χώρα, ειδικά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ελληνικό μέσο, επιδόσεις ρεκόρ πέτυχε το 2023 η Eldorado Gold που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική. Η παραγωγή χρυσού αυξήθηκε κατά 7% υπερκαλύπτοντας τον στόχο. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από τα 4 μεταλλεία της στην Χαλκιδική και πριν ολοκληρωθεί το μεγάλο συγκρότημα στις Κουριές, έβγαλε 485.139 ουγγιές χρυσού, δηλαδή 15.087 κιλά. Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή του χρυσού, το μέταλλο αυτό στην τελική του μορφή αξίζει 883 εκατομμύρια δολάρια. Η χρηματιστηριακή τιμή του χρυσού πραγματικά πετάει στα ύψη φτάνοντας στα 2.050 δολάρια, αποκαλύπτοντας το τεράστιο κέρδος για την εταιρεία και την αντίστοιχη τεράστια απώλεια για το ελληνικό δημόσιο, αν αυτό εκμεταλλεύονταν τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής μονοπωλιακά. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας George Barnes δήλωσε μεταξύ άλλων: «Τα 4 λειτουργικά μεταλλεία μας παρήγαγαν 485.000 ουγγιές χρυσού με σύνολο λειτουργικών δαπανών και κεφαλαιοχικού κόστους για την υποστήριξη της τρέχουσας παραγωγής 1.220 δολάρια ανά ουγγιά σύμφωνα με τους στόχους μας». Νέο πογκρόμ στο Άμστερνταμ. Βανδάλιζαν την πόλη όλο το βράδυ εξτρεμιστές μουσουλμάνοι φωνάζοντας καρκίνο στους Εβραίους. Εκ νέου επεισόδια σημειώθηκαν λοιπόν στην καρδιά της Ολλανδίας εχθές το βράδυ με πρωταγωνιστές μουσουλμάνους μετανάστες και υποστηρικτές τους. Να σας υπενθυμίσουμε πως τα χθεσινοβραδινά γεγονότα αποτελούν συνέχεια προηγούμενων συγκρούσεων μεταξύ μουσουλμάνων και Ισραηλινών στο Άμστερνταμ με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ομάδες μουσουλμάνων και μεταναστών επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς οπαδούς της ομάδας με αφορμή κάποια αντιπαλαιστινιακά συνθήματα που εκφώνησαν κάποιοι Ισραηλοί. Η Ολλανδική αστυνομία προέβησε δεκάδες συλλήψεις μεταναστών, ενώ οι Ισραηλινές αρχές λέγεται πως έστειλαν αεροπλάνο στην Ολλανδία για να εκενώσει τους Ισραηλινούς. Τώρα το Άμστερνταμ βιώνει νέο γύρο επεισοδίων και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο. Οι μουσουλμάνοι ψάχνουν φαίνεται αφορμή για να βανδαλίσουν το πανέμορφο Άμστερνταμ. Σοκαριστικά βίντεο και εικόνες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ορδές από Ισλαμιστές να διαδηλώνουν στους δρόμους της Ολλανδικής πόλης.
Κάποιοι από αυτούς κρατούν σημαίες από ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως τον ISIS, τη Al-Qaeda και τον Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Η συγκεκριμένη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα στην Ολλανδία. Μέσω αυτής, οι μουσουλμάνοι μετανάστες ζήτησαν ουσιαστικά από τις Ολλανδικές αρχές την εφαρμογή του νόμου της Σαρία στην Ολλανδία, μιας ευρωπαϊκής χώρας. Η εν λόγω διαδήλωση φαίνεται πως κύλησε ομαλά, ωστόσο τις επόμενες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας το Άμστερνταμ πήρε φωτιά. Εξτρεμιστές μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και ξεκίνησαν να σπάνε ό,τι βρούνε, να πετούν φωτοβολίδες και να βάζουν φωτιά σε διάφορα σημεία της πόλης. Πραγματικό σοκ προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει μουσουλμάνους να σπάνε τα τζάμια και να βάζουν φωτιά σε ένα τραμ της χώρας. Καταλαβαίνετε πως μιλάμε πλέον για εξέγερση και όχι για διαδήλωση. Από τα βίντεο πρέπει να τονίσουμε πως απουσιάζει η αντίδραση της Ολλανδικής αστυνομίας, η οποία χθες το βράδυ ήταν άφαντη. Μέσα υποστηρίζουν πως πίσω από αυτά τα επεισόδια κρύβονται ομάδες μουσουλμάνων από την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Σε κάποιο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι όχλοι ακούγονται να φωνάζουν «Καρκίνο στους Εβραίους». Σεισμός στην Ευρώπη. Η Βρετανία εγκαταλείπει το Eurofighter Typhoon. Αβέβαιο το μέλλον του μαχητικού που επιζητά η Τουρκία. Όσο το τουρκικό αίτημα για μαχητικά Eurofighter άγωσε εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων στην Γερμανία, η Βρετανία φαίνεται πως αποφάσισε να σταματήσει την προμήθεια περισσότερων αεροσκαφών τέτοιου τύπου και να επικεντρωθεί στην απόκτηση περισσότερων μαχητικών 5ης γενιάς του F-35B. Πιο συγκεκριμένα, ένας Βρετανός αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα σε βρετανικό μέσο ανέφερε πως ο βρετανικός στόλος μαχητικών αποτελείται σήμερα από τους τύπους F-35B και Eurofighter. Βλέπω πως ενδιαφερόμαστε να αυξήσουμε την ποσότητα μόνο των μονάδων τύπου F-35 που επιχειρούμε σήμερα. Είμαστε αποφασισμένοι να αγοράσουμε περισσότερα τέτοια αεροσκάφη. Η επιλογή του Λονδίνου να συγκεντρώσει κεφάλαια για την αγορά πρόσθετων F-35B και όχι Eurofighter δεν εκπλήσει τους στρατιωτικούς ειδικούς. Το Eurofighter Typhoon είναι ένα αεροσκάφος 4ης γενιάς, ενώ το F-35 Lightning II είναι ένα stealth μαχητικό 5ης γενιάς με πιο προηγμένες δυνατότητες. Η Βρετανική πολεμική αεροπορία θέλει να επενδύσει τα κεφάλαιά της σε μια πλατφόρμα που θα την εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα, γι' αυτό και επέλεξε το νεότερο και πιο σύγχρονο μαχητικό από τα δύο. Βέβαια, σίγουρα η απομάκρυνση των Βρετανών από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Eurofighter θα προκαλέσει ανησυχίες στην γυραιά Ήπειρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, ενώ σπάνια συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Όσο για την κοινοπραξία παραγωγής του Eurofighter, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε πως αντιμετωπίζει κρίση αυτή την περίοδο. Τα τελευταία έτη κατέγραψε απογοητευτικές πωλήσεις, κυρίως εξαιτίας της απότομης δημοφιλίας του γαλλικού μαχητικού Rafale της εταιρείας Dassault. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ευελπιστούσαν να πουλήσουν το μαχητικό τους σε περισσότερους ξένους πελάτες, ανακοινώνοντας νέα στρατηγική πωλήσεων. Αν όμως το Λονδίνο απομακρυνθεί από το πρόγραμμα, το μέλλον του είναι αβέβαιο. Στον πάγο παραμένει παράλληλα και το τουρκικό αίτημα απόκτησης 40 μαχητικών αυτού του τύπου. Η Γερμανία, η οποία ασκεί βέτο στην πώληση Eurofighter στην Άγκυρα, είδε την κυβέρνησή της να διαλύεται πριν μερικές ημέρες και τώρα οδεύει σε κρίσιμες εκλογές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε με την άποψή σας.